ανθρώπους τους αλλής αναδείξας. Ζωή παίρνουν και πάλι από σήμερα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Σας φιλάμε των μικρών έχετε και ρητήρια την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, που και στην αύξη σοφία υπερκατεχομένη, αλεπίγει ως ψυχική δαιμονιόν. Νίκας της ευσεβές κατ' εναντίον δωρουμένος, και των σων φυλάντων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατ' εναντίον δωρουμένος και των σων φυλάντων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Για την ευλογία της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, ξεκινάει και η φετινή σχολική χρονιά, και με την ευκαιρία αυτή υποδεχόμαστε στο σχολείο μας εκλεκτούς προσκεκλημένους, παλιούς και νέους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι και η καινούργια σχολική χρονιά να αρχίσει με το καλό. Είχα πάντα την άποψη ότι το γυμνάσιο είναι η πιο σημαντική φάση της εκπαίδευσης. Γιατί τα 3 χρόνια αυτά είναι αυτά που σου δίνουν τη δύναμη για να συνεχίσεις τα επόμενα και στο Λύκειο και τη γνώση. Θα πω 3 λέξεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν αρκετά πράγματα. Είναι υπομονή, επιμονή και θέληση. Ανάλογη εικόνα και στο 3ο Λύκειο Κοζάνης. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την υπόσχεση να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να βοηθήσουν τους μαθητές στις υποχρεώσεις τους. Δουλέψτε το Κύριε φόβο και αγαλιάστε αυτόν τον τρόπο. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα Σοφία πρόσκομεν. Ποιος ήλικαν το ήμο ελάλησιν αυτό. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία. Εορταστικό το κλίμα στο 4ο Λύκειο Κοζάνης. Η νέα χρονιά ξεκινά για το σχολείο με υψηλές προσδοκίες. Και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατ' εναντίον δωρούμενος. Σας ευχόμαστε μια νέα δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Για άλλη μια χρονιά το 4ο Γενικό Λύκειο ανοίγει τις πόρτες σου και τις αγκαλιές του για να δεχτεί και τους νέους μαθητές και τους παλιούς. Διακριθήκαμε για άλλη μια χρονιά, διακριθήκατε και με τις διακρίσεις σας δεχτήκαμε πάρα πολλά συγχαρητήρια και επιβραβεύσεις. Αναπόσπαστος στους συντελεστές αυτών των επιτυχιών τόσο σε διακρίσεις μαθητικές όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουμε είναι η καλή σχέση και η χημεία που υπάρχει μεταξύ και η συνεννόηση μεταξύ των καθηγητών, των γονιών και των μαθητών. Όλα αυτά συντελούν σε ένα πολύ καλό κλίμα που κοινή συνισταμένη είναι το καλό αποτέλεσμα. Για μια καλύτερη κοινωνία και εδώ στον τόπο μας, από φέτος η νέα Περιφερειακή Αρχή, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, δια της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα καθερώσουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο των Νέων. Κατά τη στοιχεία με τη Βουλή των Εφήβων, θα καθερώσουμε και εδώ στην περιφέρειά μας το Περιφερειακό Συμβούλιο των Νέων, των Εφήβων, όπου και εκεί θα είστε εσείς οι ίδιοι πρωταγωνιστές, ώστε μαζί με όλους όσους από εσάς θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες δημιουργικές μέσα στα θέματα της τοπικής ανάπτυξης και της πολιτικής στη χώρα μας γενικότερα, να ακούσουμε τις ιδέες σας, να καταθέσετε τις προτάσεις σας και μέσα από ομάδες που θα συνδιοργανώσουμε σε συνεργασία και με τους καθηγητές σας αλλά και με τους περιφερειακούς συμβούλους, να δημιουργήσουμε μία εξωστρέφεια για την περιφέρειά μας, να βρούμε σε επαφή με συμμαθητές σας από άλλες περιφέρειες στην χώρα αλλά και από άλλες περιφέρειες στην Ευρώπη. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα. Μια χρονιά η οποία ευελπιστούμε όλοι και θέλουμε να είναι καλύτερα από τις προηγούμενες.
και θα είναι καλύτερη γιατί ξεκινάει με πολύ καλούς Ιωνούς. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους μαθητές, καλή χρονιά στους συναδέλφους καθηγητές και καθηγήτριες και κυρίως στους γονείς, οι οποίοι είναι αυτοί που μοχθούν, προσπαθούν και τα παιδιά τους. Η πολιτεία πρέπει να κάνει το χρέος της και νομίζω ότι το κάνει. Ξεκινάμε μια χρονιά με μηδαμινές ελλείψεις σε καθηγητές που είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς ελλείψεις στα βιβλία που είναι πρωτοφανές, ελπίζω να έχει συνεχιστεί. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά, μια νέα προσπάθεια μαθητών, εκπαιδευτικών, των φορέων της πολιτείας, Δήμου, Περιφέρειας, Κυβέρνησης, ώστε το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι το καλύτερο δυνατό, να είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Μαθητές, αγαπητοί μαθητές, ολοκληρώνεται στο Λύκειο τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και κάποιοι από εσάς, από τον Ιούνιο που μας έρχεται, ανοίγετε τα πανιά σας για άλλα παιδεία. Στόχος μας, όπως υπόθηκε και νωρίτερα να το πω με άλλα λόγια, είναι να σας φροντίσουν να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια, όσο περισσότερες δεξιότητες. Είναι τα καλύτερα εφόδια για το μέλλον σας. Ευχόμαστε η σημερινή επιστροφή στα Θρανία να είναι μια επιστροφή στη γνώση, στον αγώνα, στην αυτοπραγμάτωση και στην επιτυχία των στόχων σας. Με βοήθεια και συμπαράσταση από τους εκλεκτούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με τη βοήθεια της πολιτείας που φροντίζει για τον εξοπλισμό αλλά κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό της στελέχωσης των σχολείων και των γονέων σας στη συμπαράσταση, εύχομαι σε όλα τα παιδιά να πετύχουν τους στόχους τους, να πετύχουν τη γνώση, να πετύχουν τη διαμόρφωση μιας δυνατής, αισιόδοξης και αποτελεσματικής πορείας στη ζωή.